από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο. Στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Πριν στα πλάνα είδαμε και την ώρα του μέσα στον Ιερό Ναό, όταν λέγανε το «Είστε το χέρι», την Αρτεμισία Λιμπεράκη, την αδερφή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, να βρίσκεται εκεί να αποχαιρετήσει και αυτή τον αδερφό της. Κατευθύνονται, Μάριε, προς τον Αργουλιδέ, έτσι εκεί όπου είναι όλα έτοιμα για να γίνει η υποδοχή της σωρού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Συνήθως, Εύα, αυτή τη διαδρομή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης την έκανε με τα πόδια από το σπίτι του, αυτά τα 5,5 χιλιόμετρα, και στον Αργουλιδέ και στους γύρω λόφους εδώ με την κατσούνα του. Οι πιο παλιοί δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη, πιο παλιοί από μένα εννοώ, μου λένε ότι δυσκολεύονταν να τον ακολουθήσουν, ήταν πάντα ακμεότατος και τραβούσε μπροστά και αγκομαχούσαν όλοι οι υπόλοιποι για να φτάσουν, για να έχουν ένα πλάνο, για να έχουν μια δήλωσή του. Σήμερα είναι με αυτόν τον τρόπο, με τη μέσα ενεργεία πρωθυπουργού, τον κυλίβαντα του πυροβόλου όπλου, κατευθύνεται με αυτή την πομπή που ήδη ξεκίνησε, όπως είδατε, προς τον Αργουλιδέ για να ενταφιαστεί στην τελευταία του κατοικία. Η συγκίνηση του κόσμου εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω η εικόνα περιγράφει, λέει περισσότερα από όσα μπορώ να σας περιγράψω εγώ. Είδατε τους ανθρώπους εδώ σε ένα αυθόρμητο χειροκρότημα, σε ένα αθάνατος όταν περνούσε το φέρετρο από μπροστά τους, και με τις ευχές όλων αυτών των ανθρώπων εδώ να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία, στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η διαδρομή λοιπόν που ακολουθείτε προς την τελευταία κατοικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γιάννη Καντέλη. Σε μια συνέντευξή του στο Βήμα παλιότερα, Εύα, είχε περιγράψει ο ίδιος τον χώρο εκεί που επέλεξε να γίνει η ταφή του, λέγοντας ότι είναι ένα μικρό νεκροταφείο με μια εκκλησία χωμένη στους βράχους, με πυκνή βλάστηση κοντά σε ένα μικρό και ταπεινό χωριουδάκι, άγνωστο στον πολύ κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια, είχε πει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, φρόντισα και φτιάξαμε διάφορα. Όπως περιμάντρωση, συντήρηση των δέντρων, αύξηση της βλάστησης. Ήταν μια διαδικασία ακόμη και αυτή, την οποία την προγραμμάτιζε στο βάθος του χρόνου. Σιγά σιγά προετοίμαζε μέχρι και το τελευταίο του σπίτι. Όπως σαν να μην ήθελε να αφήσει και βάρη για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Έκανε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Βλέπουμε και το Μάριο Διονέλη. Είναι πολύς ο κόσμος ακόμα, Μάριε, που βρίσκεται εκεί. Βεβαίως είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Και για να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Γιάννης, είχε και ένα συμβολισμό η εκκλησία αυτή εκεί. Θα δείτε αργότερα εικόνα από το νεκροταφείο. Υπάρχει μια εκκλησία χωμένη στο βράχο κυριολεκτικά, η οποία είναι η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Και την είχε υιοθετήσει κατά κάποιο τρόπο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως ένδειξη αγάπης προς την μητέρα του, η οποία λεγόταν Σταυρούλα, και το όνομα της οποίας έτυχε να μην το πάρει κανένα από τα παιδιά του, και άρα προς εκείνην ως σημείο αναφοράς, ως ένδειξη αγάπης, είχε κατευθυνθεί προς αυτή την εκκλησία και είχε επικεντρώσει εκεί την προσοχή του και για να την αναδείξει, να την αναστηλώσει, να φτιάξει το χώρο. Εδώ στη φωτογραφία που βλέπουμε είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος και μπροστά του ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτό το παιδί το οποίο βρισκόταν μπροστά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ενώ εδώ τον βλέπουμε την Μαρίκα Μητσοτάκη. Οικογενειακές φωτογραφίες. Ο πατέρας, για να εξηγήσουμε τη σχέση, ο πατέρας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου, την Κατίγκο Βενιζέλου. Φωτογραφίες από μια ολόκληρη ζωή που έχουν σημαδέψει τη σύγχρονη ιστορία Βλέπουμε της χώρας μας. Βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή εικόνα από το κημητήριο του Αργουλιδέ, την τελευταία κατοικία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θα φτάσει η σωρός σε λίγη ώρα, έχει ήδη